Θετικά σχολιάστηκε η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ελλάδα και οι συναντήσεις που είχε τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και η σειρά των συμφωνιών οι οποίες υπογράφτηκαν από την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κυρία Ράνια Αντωνοπούλου. Έχουν ήδη βγει ανακοινώσεις, όπως ξέρετε. Το θέμα για την Ελλάδα είναι ότι χτίζει τις συμμαχίες της η κυβέρνησή μας. Κοιτάζει προς κάθε κατεύθυνση να μπορέσει να δημιουργήσει εκείνο το θετικό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και συνεργασία, ώστε τα μεγαλύτερα μεγέθη όσο αφορά την αξιοποίηση των επενδύσεων να μπορέσουν να έρθουν στη χώρα μας. Σε βάση αυτής της συνάντησης, λοιπόν, έχουν ήδη προκύψει κάποιες θετικές πρώτες προβλέψεις και αναμένουμε να δούμε την έκβασή τους. Από την άλλη πλευρά, βουλευτές της αντιπολίτευσης της Δράμας υπογράμμισαν πως θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας και να μην είναι αυτές οι συναντήσεις και οι επισκέψεις μόνο για το Θεαθήνε. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ήταν ένα πυροτέχνημα ως συνήθως μας έχει μάθει πλέον η συγκεκριμένη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε αποτέλεσμα και γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός και για αυτήν εδώ την έλευση του Προέδρου της Ρωσίας. Πράγματι έχει ένα μήνυμα. Ελπίζω να το εκμεταλλευτούμε για το καλό της πατρίδας. Κάθε φορά που έρχεται κάποιος επίσημος στη χώρα είναι ένα σημαντικό γεγονός και η παρουσία του κυρίου Πούτιν σαφώς σηματοδοτεί μια προσπάθεια συνεργασίας με μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι στο χέρι το δικό μας να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο συνεργασίες, επιχειρηματικά projects και φυσικά το μεγάλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με το χώρο της ενέργειας, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μόνο να κερδίσουμε από τέτοιες συνεργασίες.